Αγαπητές κυρίες και κύριοι, dear ladies and gentlemen, thank you for coming to the ITS Eco and Road Safety Conference today here in the main amphitheater of the Ministry of Infrastructure, Transport and Networks. And please let me tell you that we will start with welcome speeches by the political hierarchy of the Ministry and the General Secretariat of Civil Protection. It will be Mr. Papadopoulos, Deputy Minister of Infrastructure, Transport and Networks, followed by Mr. Daskalakis, the General Secretary for Telecommunications and Post, and Mr. Patroklos Georgiadis, General Secretary for Civil Protection. So I'll give the floor to Mr. Papadopoulos. Thank you very much. Καλημέρα σας. Κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κύριοι εκπρόσωποι των Κομισιών, κυρίες και κύριοι, με χαρά μου σας καλωσορίζω σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε μια ημερίδα η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμετοχή της χώρας μας στο πανευρωπαϊκό πιλωτικό έργο του HERO. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε εκπροσώπους και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, διεθνούς, ευρωπαϊκής αλλά και ελληνικής προέλευσης, για τα τόσο σημαντικά θέματα των ευφυών συστημάτων μεταφορών, της οδικής ασφάλειας και του συστήματος κλήσεως της εκτάκτου ανάγκης, το ECOL. Τα θέματα αυτά θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Αφενός γιατί βελτιώνουν τις μεταφορές ως προς την ασφάλεια, την αποδοτικότητα, συνδράμουν σημαντικά στο να σωθούν ανθρώπινες ζωές, αφετέρου, διότι η ανάπτυξη των συστημάτων και των εφαρμογών ευφυών μεταφορών θεωρούμε ότι είναι ένας σημαντικός μοχλός ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, εξοικονόμησης χρόνου, καυσίμων και κυρίως οικονομικών πόρων. Έχοντας ως προτεραιότητες τη βέλτιστη χρήση των πληροφοριών για την κίνηση, τη συνεχή και πολυτροπική κίνηση των εμπορευματικών μεταφορών, την οδική ασφάλεια και τη διασύνδεση των οχημάτων στις μεταφορικές υποδομές, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε την Οδηγία 2010-40 στο πλαίσιο για την υποστήριξη της συντονισμένης και διαλειτουργικής εισαγωγής των ευφυών συστημάτων μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και είναι μια πρωτοβουλία και μια κίνηση που είναι απόλυτα χρήσιμη στην εποχή μας. Το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων εναρμόνισε στο νομικό σύστημα της χώρας μας την οδηγία με το Προεδρικό Διάταγμα 50 του 2012. Κατέθεσε όλες τις σχετικές αναφορές προς την Επιτροπή, εκπόνησε και δημοσίευσε το σχετικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Ήδη από το 2012 συμμετέχει στις συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ITS, ενώ ετοιμάζει την Εθνική Στρατηγική και την Εθνική Αρχιτεκτονική για τα ευφυή συστήματα μεταφορών, τα ITS. Για την υλοποίηση των δύο τελευταίων δράσεων, το Υπουργείο προχώρησε με απόφασή μας τη συγκρότηση δύο ομάδων εργασίας, που θα αναλάβουν την εκπόνηση του σχεδίου για τη στρατηγική και αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Ελλάδα. Παράλληλα, παραμένει ενεργό σε σχετικές δράσεις και δραστηριότητες που προωθούν τα ITS, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της οδικής ασφάλειας, που αποτελεί και μια σημαντική προτεραιότητα τόσο του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, τόσο του Πρωθυπουργού της χώρας, του Αντώνη Σαμαρά, όσο και του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοΐδη και δική μου. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, μεριμνήσαμε για την επανελειτουργία και την διευρυμένη σύνθεση και συμμετοχή φορέων και προσωπικότητων στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο μέχρι το 2010 ήταν ανενεργό, καθώς και την επανασύσταση και λειτουργία της Διπουργικής Επιτροπής. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, έχουμε εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες άτομα με μόνιμα προβλήματα υγείας λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Τα πιο πολλά δε από αυτά αφορούν νέους ανθρώπους σε νεαρή ηλικία. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι η μείωση των αριθμών αυτών είναι πολύ μεγάλη σημασίας, μέγιστη σημασίας για μας. Ενώ ταυτόχρονα η εφαρμογή των συστημάτων ευφυών μεταφορών στην οδική ασφάλεια
έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Από τη συλλογή δεδομένων, την επισήμανση των επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, αλλά και την ταχύτητα των οχημάτων, την χρήση ενεργών συστημάτων στα οχήματα για την υποβοήθηση των οδηγών και την αποφυγή των συγκρούσεων, μέχρι την αυτόματη ενημέρωση των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, για την τάχιστη ενεργοποίηση του μηχανισμού διάσωσης και τη μείωση του χρόνου επέμβασης στα ατυχήματα τα οποία δημιουργούνται. Έχοντας πάντα ως στόχο τη μείωση των απολειών σε τροχαία ατυχήματα, η εφαρμογή των συστημάτων ευφυών μεταφορών στην οδική ασφάλεια είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητές μας. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, το Υπουργείο μας συμμετέχει σε παραβλημικό έργο του Χείρου, που έχει σκοπό την πιλωτική λειτουργία του συστήματος αυτόματης κλίσης των υπηρεσιών εκτάκτους ανάγκης ECOL. Πιστεύουμε ότι η ορθή χρήση και λειτουργία στην Ελλάδα θα συντελέσει σημαντικά στη μείωση των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτάχθηκε συμφωνία για το ECOL από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ομοφωνία, η οποία κυρώθηκε από το COREPER. Βασικό σημείο της συμφωνίας αυτής είναι η καταληκτική ημερομηνία 1η Οκτωβρίου του 2017 για την ανάπτυξη όλων των συστημάτων. Η ανάπτυξη του διαλειτουργικού συστήματος ECOL σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των επιπτώσεων των οδικών ατυχημάτων. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και θα έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια, γνωρίζοντας πως τις αρχές θα επέμβουν, οι αρχές θα επέμβουν άμεσα μετά από κάθε σοβαρό ατύχημα το οποίο συμβαίνει. Η Ευρώπη επιστρατεύει νέες τεχνολογίες προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών. Ως Υπουργείο επιθυμούμε και προωθούμε τις νέες αυτές ιδέες και προτάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών μας. Γι' αυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που στη σημερινή εκδήλωση που λαμβάνει η χώρα στο Υπουργείο, κατά τη διάρκεια της οποίας είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει δημιουργική, γόνιμη ενημέρωση, καθώς και ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και ιδεών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης και να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα είμαστε αρρωγοί στο μέλλον σε σχετικές πρωτοβουλίες που να παρθούν, που έχουν σαν σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών στις μεταφορές. Κυρίες και κύριοι, ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας και να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα την ελληνική αστυνομία με τους εκπροσώπους της. Ήθελα να σας πω ότι οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν την απόλυτη και την αμέση στήριξή μας. Να ευχαριστήσω για τον χρόνο σας και κυρίως να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, γιατί η προσπάθεια, νομίζω, όλων μας είναι κοινή. Είναι μια προσπάθεια η οποία σύντομα θα φέρει πολύ σημαντικά και καθοριστικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριοι Γενικοί Διευθυντές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κύριοι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καλή σας μέρα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή και πιστεύω ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση που σκοπό έχει την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και είναι βέβαιον ότι θα αποτελέσει το έναυσμα και για νέες δράσεις στον χώρο των συστημάτων ευφυών μεταφορών. Τα συστήματα ευφυών μεταφορών, ITS, είναι η γέφυρα που ενώνει δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους. Αυτών των μεταφορών με αυτών των επικοινωνιών. Η εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις μεταφορές έχει σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωσή τους σε σημαντικότατους τομείς και ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω. Τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω παθητικών συστημάτων ενημέρωσης του οδηγού ή ενεργών συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης. Στην αποδοτικότερη και οικονομικότερη χρήση των οχημάτων μέσω της ζωντανής ενημέρωσης του οδηγού για την κίνηση και την κατάσταση του οδικού δικτύου,
της πρότασης εναλλακτικών διαδρομών προς τον τελικό προορισμό του, αλλά και της ενημέρωσης για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Στην οικονομικότερη και αποδοτικότερη μεταφορά αγαθών μέσω κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης του μεταφορικού στόλου. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι η δημιουργική δύναμη πίσω από όλες τις εφαρμογές ευφυών μεταφορών. Η αλματώδης πρόοδος της μικροηλεκτρονικής, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έδωσαν τη δυνατότητα της εισαγωγής της έννοιας της ευφυΐας σε ένα κλάδο που μετρά αρκετές χιλιετίες ζωής, όπως είναι ο κλάδος των μεταφορών. Για παράδειγμα, με την εισαγωγή αισθητήρων ή και συστημάτων επίβλεψης στο οδικό δίκτυο και στις θέσεις στάθμευσης, ταυτόχρονα με κατάλληλες συσκευές ασύρματης επικοινωνίας του χρήστη με τις υποδομές, είναι εφικτή η ανάπτυξη πληθώρας εφαρμογών που αλλάζουν ουσιαστικά τον τρόπο που ο οδηγός μετακινείται και αλληλεπιδρά με το χώρο. Ταυτόχρονα, η ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο δίνει την δυνατότητα ενιαίας και ομογενούς παρουσίασης των πληροφοριών, ενώ επιτρέπει και τη συνεργασία των τερματικών συσκευών, των οχημάτων, με τα υπολογιστικά συστήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων που βρίσκονται σε σταθερές θέσεις. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αναγνωρίζοντας από την αρχή τις δυνατότητες και τις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου, συμμετείχε στην εναρμόνιση της οδηγίας 2010/40 και στην ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Ταυτόχρονα φροντίζει για τη δυνατότητα χρήσης των κατάλληλων ραδιοσυχνοτήτων από τα ευφυή συστήματα μεταφορών, παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τυποποίηση και την εφαρμογή των ITS και συμμετέχει ενεργά σε σχετικές πανευρωπαϊκές δράσεις και έργα όπως τον Γαλιλαίο και την πιλωτική εφαρμογή του συστήματος κλήσεων εκτάκτου ανάγκης eCall. Το eCall έχει προγραμματιστεί να είναι η πανευρωπαϊκή υπηρεσία κλήσεων έκτακτης ανάγκης από το όχημα και θα βασίζεται στο 112, τον ενιαίο δηλαδή ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Η υπηρεσία eCall από το όχημα είναι μια κλήση έκτακτης ανάγκης που προκαλείται είτε χειροκίνητα από τους επιβαίνοντες του οχήματος, είτε αυτόματα με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος αμέσως μόλις συμβεί κάποιο ατύχημα ή σύγκρουση. Βασικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οχήματος διαβιβάζονται σε έναν φορέα διαχείρισης κλήσεων eCall και ταυτόχρονα μια φωνητική επικοινωνία δημιουργείται μεταξύ του κέντρου έκτακτης ανάγκης και των επιβατών του οχήματος. Το ενσωματωμένο σύστημα eCall έχει τη δυνατότητα να σώζει ζωές στην Ευρώπη και να μειώσει σημαντικά τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στο συγκεκριμένο έργο, δηλαδή στο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο πιλωτικό έργο eCall, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα έχει μεταξύ των αποτελεσμάτων του μια σειρά από εκθέσεις σχετικά με την υπηρεσία eCall, την εφαρμογή της, καθώς και βέλτιστες πρακτικές. Το έργο αυτό και τα παραδοτέα του θα βοηθήσουν και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη της υπηρεσίας στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη, αλλά και στις χώρες που δεν συμμετέχουν στο έργο. Ως εκ τούτου, το σημαντικότερο μακροπρόθεσμα αποτέλεσμα για την Ευρώπη είναι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης και διαλειτουργικής υπηρεσίας eCall σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της οδικής ασφάλειας, μιας και το eCall είναι ένα από τα πιο ελπιδοφόρα σχετικά συστήματα. Ως Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, συμμετείχαμε στο έργο από την φάση της συγγραφής της πρότασης υλοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος μας ήταν και είναι η επιτυχής εισαγωγή του eCall στην Ελλάδα μέσω της απόκτησης τεχνογνωσίας και κατάλληλου εξοπλισμού που θα έχει σαν αποτέλεσμα την παροχή της σημαντικότητας αυτής της υπηρεσίας στους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες, με την συνεπακόλουθη μείωση των απολειών και των σοβαρών τραυματισμών που οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα. Με αυτούς τους στόχους και στα πλαίσια του έργου, δημιουργήσαμε μία ομάδα με εκπροσώπους όλων των συναρμόδιων φορέων, όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Τροχαία, η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, με σκοπό την συντονισμένη δράση όλων των υπηρεσιών. Προκηρύξαμε διαγωνισμούς για την υλοποίηση
Τεχνικού Συμβούλου και για την επιλογή Τεχνικού Συμβούλου, την προμήθεια του εξοπλισμού για το πιλωτικό έργο E-Call PSAP, καθώς και για την εκτέλεση των δοκιμών με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των δοκιμών λειτουργίας του E-Call στην Ελλάδα, καθώς και από τον έλεγχο της συμβατότητας του ελληνικού πιλωτικού E-Call PSAP με τα συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στην πρώτη φάση δοκιμών πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.000 κλήσεις E-Call από ειδικά εξοπλισμένα οχήματα στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει η ορθή και εντός προδιαγραφών λειτουργία του συστήματος. Τον προσεχή μήνα θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση δοκιμών με τη συνεργασία παρόχου κινητής τηλεφωνίας με σκοπό τον έλεγχο της δυνατότητας υποστήριξης του E-Call Flag από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι δοκιμές διαλειτουργικότητας με τα αντίστοιχα συστήματα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ σε δοκιμές διαλειτουργικότητας που πραγματοποιήθηκαν στο Έσεν της Γερμανίας, με συμμετοχή όλων των κατασκευαστών σχετικού εξοπλισμού, πετύχαμε 100% επιτυχία στις σχετικές δοκιμές. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της συμμετοχής της χώρας μας στην συγκεκριμένη δράση, θα έλεγα ότι πρώτον, με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει η χώρα ένα πλήρως εξοπλισμένο και λειτουργικό κέντρο E-Call. Δεύτερον, θα έχει αποκτήσει τεχνογνωσία και θα, μέσω της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τόσο σε θέματα τεχνικά, όσο και σε θέματα διαδικασιών διάσωσης. Τρίτον, θα έχουμε επιτύχει τον έλεγχο της συμβατότητας λειτουργίας του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας με το E-Call Flag. Και βεβαίως θα έχουμε απορροφήσει ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία διατίθενται για το σκοπό αυτό στη χώρα μας. Πιστεύουμε ότι έχοντας σαν βάση τα παραδοτέα και τον εξοπλισμό του συστήματος, η εισαγωγή του E-Call στην Ελλάδα θα είναι και πρέπει να είναι επιτυχής. Ταυτόχρονα, για οτιδήποτε επιπλέον απαιτηθεί για την ορθή λειτουργία του συστήματος, όπως για παράδειγμα η υποστήριξη του E-Call Flag από όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, θα αναλάβουμε όλες τις σχετικές δράσεις που απαιτούνται σε συνεργασία πάντα με τους παρόχους και όλους τους συναρμόδιους φορείς. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπηρεσίες E-Call θα παρέχονται στους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες, σώζοντας εκατοντάδες ζωές ετησίως, ενώ η χώρα μας αποκτά ένα επιπλέον πλεονέκτημα για την επίσκεψή της οδικός από τον Ευρωπαίο συμπολίτη μας. Με το πέρας του έργου, εξοπλισμός του πιλωτικού E-Call θα παραδοθεί για την περαιτέρω αξιοποίησή του στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία είναι αρμόδια για τον Πανευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσεων Εκτάκτου Ανάγκης 112 στην Ελλάδα. Αλλά περισσότερα για το θέμα αυτό, καθώς και για τον αριθμό 112, θα σας πει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με τον οποίο είμαστε σε στενή συνεργασία για το θέμα, στον οποίο βεβαίως και θα παραχωρήσω τη θέση μου στο βήμα, αφού πρώτα ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι υποστήριξαν θερμά την επιτυχή πορεία και ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Γραμματείας για το πιλωτικό σύστημα E-Call στην Ελλάδα. Ιδιαιτέρως όμως πρέπει να ευχαριστήσω τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας και του Υπουργείου και τους υπευθύνους για τον συντονισμό της σχετικής ομάδας, όπως τον κύριο Πατσιαβό που βλέπω εδώ, για την δουλειά τους και για την σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο έργο, πολύ δε περισσότερο με το μεράκι και την καθημερινή προσπάθεια να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, κύριο Δασκαλάκη, και καλούμε στο βήμα τον κύριο Πάτροκλο Γεωργιάδη, Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε, κύριε Δασκαλάκη, κύριε εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του ΕΚΑΒ,
κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, όπως ήδη ο κύριος Δασκαλάκης ανέφερε, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη είναι ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και λειτουργία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης του γνωστού 112 στην Ελλάδα, η οποία δέχεται και εξυπηρετεί κλήσεις προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 με πανελλαδική κάλυψη. Η υπηρεσία του 112 λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1999, παράλληλα με τις λοιπές εθνικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε 24-ωρη βάση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η υπηρεσία αυτή υλοποιείται με την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση των καλούντων το 112, με τους κατά περίπτωση και κατά τόπους αρμόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και ειδικότερα την ελληνική αστυνομία, το 100, το πυροσβεστικό σώμα, το 199, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το γνωστό σε όλους ΕΚΑΒ με τον αριθμό 166, το Λιμενικό Σώμα με τον αριθμό 108, την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά, το 116.000. Ο αριθμός αυτός ισχύει για την αναφορά περιστατικών για παιδιά τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Οι κλήσεις προωθούνται στον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα, ανάλογα με το περιστατικό που αναφέρει ο καλόν. Η υπηρεσία του 112 είναι στελεχωμένη με ειδικά εκπαιδευμένους χειριστές που μιλούν τρεις τουλάχιστον, επί του παρόντος τρεις τουλάχιστον γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Και η αναγνωρισιμότητα του αριθμού αυτού, οφείλω να ομολογήσω, έχει αυξηθεί τα δύο τελευταία χρόνια παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά στην επικοινωνία του αριθμού αυτού. Έχει αυξηθεί κατά περίπου 50% το 2013 σε σχέση με το 2012. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη απευθύνονται στο 112 και σε αυτό έχει συμβάλει φυσικά η έμφαση που έχει δοθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς. Στόχος μας είναι η σταδιακή αντικατάσταση των επιμέρους αριθμών κλήσης έκτακτης ανάγκης με τον αριθμό 112, κάτι το οποίο ισχύει στην Αμερική παραδείγματι, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες των πολιτών της χώρας όσο και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπόν χωρών προέλευσης όσων ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Ήδη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, στην ψηφιακή σύγκληση, έχει προγραμματιστεί η δημιουργία ενός νέου σύγχρονου κέντρου λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στην προοπτική αυτή. Με την ευκαιρία αυτή, να ανακοινώσουμε και επισήμως ότι ο διαγωνισμός βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η σύμβαση εγκρίθηκε από το ελεκτικό συνέδριο και έτσι προχωράμε στη φάση υλοποίησης του νέου αυτού ψηφιακού κέντρου, έτσι ώστε σε 18 μήνες από σήμερα να έχουμε ολοκληρώσει τη νέα υποδομή για το 112 στην Ελλάδα. Το νέο αυτό κέντρο περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης με νέα σύγχρονη φιλοσοφία αρχιτεκτονικής που θα παρέχει δυνατότητες γεωεντοπισμού, μαζικής ενημέρωσης των πολιτών και ανάπτυξης ευφυών συστημάτων μεταφορών όπως και το e-call. Με την υλοποίηση του νέου αυτού κέντρου για κλήσεις 112, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στοχεύει μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών και δικτύων να παρέχει τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες προς τους πολίτες και να διευρύνει τις δυνατότητες επικοινωνίας τους με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του 112. Σε ό,τι αφορά τώρα το e-call, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετήχε τόσο στο στάδιο, όπως άλλωστε υπόθηκε, της διαμόρφωσης της σχετικής πρότασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πιλωτικού Προγράμματος HERO, Harmonized E-Call European Pilot, για την εφαρμογή του συστήματος e-call στην Ελλάδα, με εκπροσώπηση στην ομάδα έργου, στην οποία μετέχουν επίσης από πλευράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το Πυροσβεστικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία. Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η εφαρμογή του Πανευρωπαϊκού Διαλειτουργικού Συστήματος e-call στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των συνεπειών από τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και τις αλλαγές που θα επιφέρει η υλοποίηση του e-call στη λειτουργία του Κέντρου Λήψης Κλήσεων του 112, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή μας στο έργο αυτό.
καθώς από την υλοποίηση του έργου αυτού έχει αναπτυχθεί χρήσιμος πρότυπος εξοπλισμός και εξάγονται ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν κατά την ανάπτυξη της πλήρους εφαρμογής του συστήματος eCall στην Ελλάδα με επαφή με την επαφή του κέντρου 112. Έχοντας την αρμοδιότητα της υπηρεσίας κλήσης του ενίου ευρωπαϊκού αριθμού 112, από τη δική μας πλευρά, υποσχόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βελτιωνόμαστε και να διευρύνουμε συνεχώς την υπηρεσία αυτή προς τους πολίτες, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας αναφέρω λίγα πράγματα για τον εξυγχρονισμό που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο 112. Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης με νέα σύγχρονη φιλοσοφία αρχιτεκτονικής, όπως προείπα, που θα παρέχει δυνατότητες γεωεντοπισμού. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα θα αποτελείται από δύο υποσυστήματα. Το 112 σύστημα διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, με το οποίο θα γίνεται η διαχείριση των κλήσεων προς το 112 και των συμβάντων που θα αναφέρονται, και το 112 σύστημα συναγερμού πολιτών, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται μαζική και στοχευμένη ειδοποίηση των πολιτών, επιχειρήσεων και διαφόρων φορέων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έκτακτες συνθήκες και θα δίνονται οι κατάλληλες κάθε φορά οδηγίες. Το νέο αυτό έργο, το οποίο ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες, θα περιλαμβάνει δύο κέντρα επικοινωνίας, ένα κύριο και ένα εφεδρικό, τα οποία θα εγκατασταθούν σε σημεία γεωγραφικά απομακρυσμένα μεταξύ τους, καθώς και τα αντίστοιχα δύο κέντρα δεδομένων, τα λεγόμενα data centers. Καθένα από τα κέντρα επικοινωνίας θα έχει υψηλή διαθεσιμότητα και την ικανότητα να διαχειριστεί το σύνολο του φορτίου των κλήσεων από την Ελλάδα. Επομένως, οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία σε κάποιο από αυτά δεν θα επηρεάζει την δυνατότητα του άλλου κέντρου που θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία να διαχειριστεί το σύνολο του φορτίου κλήσεων. Κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να διευρύνουμε την επιτυχή συνεργασία την οποία έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Και τώρα, αγαπητές κυρίες και κύριοι, σας παρακαλούμε να δώσετε την προσοχή σας στην παρουσίαση ενός βίντεο που ετοίμασε η ομάδα Hero σχετικά με το eCall. Στο εγγύς μέλλον, τα αυτοκίνητά μας θα διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας, το οποίο σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος θα καλεί αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ακόμη και αν είναι ανέστητος ο οδηγός, το σύστημα θα ενημερώνει τους υπεύθυνους διάσωσης για το ακριβές στίγμα του τόπου που έγινε η σύγκρουση και η διάσωση θα αρχίζει μέσα σε λίγα λεπτά. Βλέπω από το σύστημά μου ότι έχετε τροχαίο ατύχημα στην Ολυμπιάδα Χαλκιδική, σωστά? Με ακούτε? Είστε καλά? Το σύστημα, το οποίο ονομάζεται eCall, πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων έχει σαν πρώτη προτεραιότητα τη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων στην Ελλάδα και τη βελτίωση οδικής ασφάλειας. Στα πλαίσια αυτά, επαναδραστηριοποιήσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, τη Διευθυντική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, με στόχο να βελτιωθεί όσο γίνεται περισσότερο η οδική ασφάλεια στη χώρα μας. Η χώρα μας είναι από τις πρωτοπόρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του συστήματος eCall. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο συμμετέχει ως εταίρος
στο ευρωπαϊκό πιλωτικό έργο το HERO, που προωθεί την εφαρμογή του eCall σε όλη την Ευρώπη. Μόλις η συσκευή eCall ενεργοποιηθεί από κάποια σοβαρή σύγκρουση, ξεκινάει αυτόματα η κλίση προς το 112, στο πλησιέστερο κέντρο έκτακτης ανάγκης και μεταδίδεται η ακριβής γεωγραφική θέση του τόπου του ατυχήματος και άλλων δεδομένων. Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δημιουργήθηκε το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο είναι η συνένωση των κέντρων επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ΕΣΚΕ λοιπόν αποτελείται από τρεις επιμέρους μονάδες, το 199 ΣΕΚΙΠΣ, το ΣΚΕΔ και το ΚΕΠ. Μέρος του ΚΕΠ είναι και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112. Η ενεργοποίηση μιας κλίσης e-call μπορεί να γίνει και χειροκίνητα με το πάτημα ενός κουμπιού, επιτυχάνοντας το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό εξυπηρετεί περιπτώσεις όπου κάποιος οδηγός είναι αυτόπτης μάρτυρας ενός ατυχήματος. Λαμβάνοντας την άμεση ειδοποίηση ενός ατυχήματος και την ακριβή γεωγραφική του θέση, μειώνεται ο χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κατά 50% σε υπεραστικές περιοχές και 40% σε αστικές. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει αναλάβει το συντονισμό του έργου HERO που αφορά την υλοποίηση του eCall στη χώρα μας. Το eCall είναι μια λειτουργία η οποία θα ενσωματωθεί στα νέα αυτοκίνητα που θα παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά μια κλίση αυτόματη προς το 112 σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος. Θα ενεργοποιείται από τους αερόσακους του αυτοκινήτου και θα στέλνεται αυτόματα η κλίση στο κέντρο του 112 και από εκεί προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση δραστηριοποίησή τους. Με αυστηρούς οικονομικούς όρους, οι απώλειες που προκαλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τροχαία ατυχήματα ανέρχονται σε περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Αν όλα τα αυτοκίνητα ήταν εξοπλισμένα σήμερα με το σύστημα eCall, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν μέχρι και 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, είτε η κλίση γίνεται χειροκίνητα είτε αυτόματα, θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του πλησιέστερου κέντρου κλίσεων έκτακτης ανάγκης. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε όχημα με επιβάτες ικανούς να απαντήσουν σε ερωτήσεις θα παρέχει στο τηλεφωνικό κέντρο επιπρόσθετες λεπτομέρειες για το ατύχημα. Βλέπω από το σύστημά μου ότι έχετε τροχαίο ατύχημα στη θέση Λιμανάκια Βουλιαγμένη. Σωστά? Σωστά. Μπορείτε να μου πείτε το όνομά σας? Μανώλης. Μπορείτε να κινηθείτε? Μήπως έχετε εγκλωβιστεί? Όχι, μπορώ. Αλλά ζαλίζομαι. Κάποια πυρκαγιά αντιλαμβάνεστε? Μυρωδιά βενζίνης, πετρελαίου, αραθμινιάσης? Δεν νομίζω, δεν βλέπω κάτι. Στέλνουμε βοήθεια, κύριε Μανώλη. Το eCall θα βοηθήσει επίσης την ταχύτερη θεραπεία των τραυματιών, δίνοντας έτσι στα θύματα ενός ατυχήματος μεγαλύτερες προοπτικές ίασης. Καταφτάνοντας ταχύτερα στον τόπο ενός ατυχήματος, είναι δυνατή η ταχύτερη απομάκρυση των συντριμμιών από το χώρο του ατυχήματος, μειώνοντας τον κίνδυνο δευτερογενούς ατυχήματος, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη σπατάλη καυσίμων και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Μειώνοντας το χρόνο απόκρισης, το eCall αναμένεται να σώσει έως και 2.500 ζωές ανά έτος. eCall. Σύντομα, ο πιο πολύτιμος συνοδηγός σας.
Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο που ετοιμάσαμε για το e-call στα πλαίσια του έργου Hero. Ευχαριστούμε πολύ το Ινστιτούτο Μεταφορών για την παραγωγή του βίντεο. Σας ευχαριστούμε όλους.